Υπάρχει επίσης ένα ζήτημα που σχετίζεται με την αργοπορημένη, την καθυστερημένη ανεξαρτητοποίηση των νέων μας. Αυτό συνδέεται προφανώς με οικονομικούς παράγοντες, με την οικονομική ανεξαρτητοποίηση, στην οποία πρέπει να σκύψουμε και να βοηθήσουμε τους νέους να σταθούν ταχύτερα στα πόδια τους, για να μπορούν να φύγουν από τη γονεϊκή εστία. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να γίνουν και να δοθούν και κίνητρα, όπως πούμε, για να κατοικηθούν ξανά οι παλιές κατοικίες που ενδεχομένως να έχουν στα χέρια τους αυτοί οι νέοι, αλλά να μην μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν. Βλέπουμε ότι στην Ελλάδα είναι 31 τα έτη ηλικία, στα οποία ένας νέος φεύγει από τη γονεϊκή κατοικία, ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη ένας νέος 26 ετών αποχωρεί και δημιουργεί το δικό του σπίτι. Όλο αυτό το περιβάλλον, όλες αυτές οι προκλήσεις και αυτοί οι δείκτες συμβάλλουν και στο δημογραφικό ζήτημα, το οποίο αποτελεί ένα πρόβλημα βόμβα στα θεμέλια της ελληνικής κοινωνίας. Έχουμε πει ότι αποτελεί προτεραιότητα της κυβερνητικής πολιτικής να δώσουμε απαντήσεις στο δημογραφικό ζήτημα. Η Ελλάδα έχει χαμηλότερο δείκτη γεννήσεων σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Συνολικά η Ευρώπη είναι μια ήπειρος που γερνάει. Η Ελλάδα γερνάει ταχύτερα από την υπόλοιπη Ευρώπη. Η αλήθεια είναι ότι ήταν ατελής η πολιτική η οποία είχαμε. Ιδιαίτερα μετά την κατάργηση του πρώην ΟΕΚ και την ενσωμάτωσή του εδώ και 10 περίπου χρόνια στον ΟΑΕΔ, υπήρχε ένα έλλειμμα πολιτικής, το οποίο θα το δούμε ευκρινέστερα και στη συνέχεια. Αυτό το έλλειμμα προσπαθούμε να καλύψουμε. Ουσιαστικά μέχρι τώρα επιχειρούμε να κλείσουμε κάποια εκκρεμή ζητήματα που αφορούσαν σε εργατικές κατοικίες, η κατασκευή των οποίων, η ολοκλήρωση των οποίων είχε για διαφόρους λόγους βαλτώσει, είναι άτοκα ή χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια σε νέους και ιδιαίτερα σε ζευγάρια ηλικίας 25 με 39 ετών. Είναι η δράση που μέχρι τώρα έχει συζητηθεί περισσότερο. Αν κάποιος έχει δάνειο το οποίο είναι σε ένα σπίτι αξίας, πάρει δάνειο για 100.000 ευρώ, η αποπληρωμή θα είναι 275-285 ευρώ με σημερινά στοιχεία για κάθε μήνα. Δηλαδή, ουσιαστικά θα πληρώνει νίκη 280-285 ευρώ και θα του μείνει και το σπίτι. Οι δικαιούχοι του διευρυμένου επιδόματος υπολογίζονται σε περίπου 50.000 φοιτητές και σπουδαστές. Και εδώ θέλω την προσοχή σας. Το μέτρο αυτό θα ισχύσει αναδρομικά. Τι εννοώ? Οι πρώτοι ωφελούμενοι θα είναι οι φοιτητές και οι σπουδαστές του ακαδημαϊκού έτους και του έτους κατάρτισης 21-22. Δηλαδή, ήδη από αυτό το φθινόπωρο, το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, κατά τον οποίο θα καταβληθεί το φοιτητικό επίδομα για την περσινή χρονιά, αυτό το φοιτητικό επίδομα θα είναι αυξημένο κατά 50%.